Γιάννης Μπασκόζος, πρώτος αντιπρόεδρος Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα όλοι οι υγειονομικοί και όλοι οι εργαζόμενοι στην υγεία, μαζί με εργαζόμενους από όλους τους τομείς, για να υπερασπιστούμε τη δυνατότητα όλου του κόσμου στη δωρεάν πρόσβαση σε αναβαθμισμένες δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Να αντιταχθούμε στο καταστροφικό νομοσχέδιο απορρίθμισης και καταστροφής της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που με μνημονιακή αιμονή προωθεί η κυβέρνηση και ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης. Ένα νομοσχέδιο που θα καταστρέψει τις δημόσιες δομές, θα βάλει σε απολύσεις και διαθεσιμότητες 8.500 εργαζόμενους και θα ανοίξει το δρόμο για την άλωση των δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Αποτέλεσμα, ο κόσμος να βάζει όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη του για υπηρεσίες υγείας. Πρέπει να τους αποτρέψουμε. Θα δώσουμε τη μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή. Οι εξελίξεις στο Κοινοβούλιο, με διαφοροποιήσεις βουλευτών, με την αντίθεση όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης και με το κρίσιμο σαν αντισυνταγματικής της διάταξης περί διαθεσιμοτήτων και απολύσεων, μας δίνουν ελπίδα ότι όλα μπορούν να συμβούν μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν σταματάμε τον αγώνα. Εμείς θα νικήσουμε και η δημόσια υγεία στο τέλος.